Με ρεκόρ χρόνου συνοδεύτηκε ο 13ος Παραολυμπιακός Διάπλος Αμβρακικού που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Αρτέων στην Κορονησία. Νικητής του αγώνα ο Νίκος Κουρλιούρος από την Αθήνα, ο οποίος και κάλυψε τα 11 χιλιόμετρα της διαδρομής από τη Βόνιτσα έως την Κορονησία σε 2 ώρες και 43 λεπτά. Οι αθλητές που συμμετείχαν ήταν από όλη την Ελλάδα, κάτι που δείχνει ότι ο Διάπλος του Αμβρακικού χρόνο με το χρόνο κερδίζει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων αθλητών και πλέον αποτελεί θεσμό. Στους άνδρες δεύτερος τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Λέτσιος από τη Θεσσαλονίκη και τρίτος ο Πάνος Μπαντουβάνης από την Αθήνα. Ενώ στις γυναίκες πρώτη η Αρτινή Ελίνα Μάνθα, δεύτερη η Κλεοπάτρα Στογιαννίδου από τη Θεσσαλονίκη και τρίτη η Βασιλική Λουκά από την Αθήνα. Για μια διοργάνωση που πλέον έχει καταστεί θεσμός, κερδίζοντας όλο και περισσότερους υποστηρικτές, στέλνοντας παράλληλα και το μήνυμα της προστασίας του Αμβρακικού κόλπου, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αρτέων Χρήστος Τσιερογιάννης, κάνοντας μάλιστα γνωστό ότι έχει κατατεθεί επίσημα πρόταση για τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού προγράμματος για τον Αμβρακικό, είτε μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πρόσθεσε δε ότι ο Διάπλος του Αμβρακικού αποτελεί ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός που συμβάλλει στην προσπάθεια για ανάδειξη της Κορονησίας ως τουριστικός προορισμός. Ο Διάπλος του Αμβρακικού έχει γίνει θεσμός, φέτος είναι η 13η χρονιά. Στην αρχή, όταν ξεκίνησε, ήθελε να περάσει το μήνυμα της προστασίας του Αμβρακικού κόλπου, γι' αυτό και κάποιοι άνθρωποι από την περιοχή κολύμπησαν εξ αρχής. Ένας, ο κύριος Τσαφούλης, στην αρχή σιγά-σιγά μπήκαν και άλλοι μέσα σε αυτή την προσπάθεια, από τη Βόνιτσα μέχρι την Κορονησία, 11 χιλιόμετρα. Και φέτος είναι ακόμη καλύτερα, γιατί είναι αθλητές, 19 αθλητές από όλη την Ελλάδα, κυρίως από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από την Ήπειρο, και αυτό δίνει άλλο κύρος στον αγώνα. Και παράλληλα κάνουμε και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις, ένα beach soccer, beach party, κάποιες αγώνες κολύμβησης της Ακαδημίας, για να μπορέσουμε, ας πούμε, να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια αυτή όσο γίνεται περισσότεροι συμπολίτες μας. Η Κορονησία είναι ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο αξίζει κάποιος να το επισκεφτεί, και πάνω σε αυτό κάνουμε και εμείς προσπάθειες στα πλαίσια της τουριστικής προβολής για να μπορέσουν να επισκέπτονται άνθρωποι την περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία της περιοχής είναι γεμάτα, και παράλληλα εμείς αυτό που ζητάμε την πολιτεία είναι να βγει και ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν κάποια έργα και κάποιες δράσεις για να μπορέσουμε ακόμη να την ανεβάσουμε πιο ψηλά. Οι εκδηλώσεις για τον 13ο Ολυμπιακό Διάπλο Αμβρακικού ξεκίνησαν από το Σάββατο με πρωτάθλημα Beach Soccer, το οποίο διοργανώθηκε από το Δήμο Αρτέων και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Άρτας με την συμμετοχή 6 ομάδων με 55 αθλητές. Ακολούθησε Beach Party, ενώ την Κυριακή παράλληλα με τον Διάπλο πραγματοποιήθηκαν κολυμπητικοί αγώνες ακαδημιών και αγώνες πόλο ακαδημιών σε συνεργασία με τα κολυμπητικά σωματεία, Γυμναστικό Σύλλογο Άρτας, Δόξα Άρτας και Νηρέας Νηρίδες.